Η Τζούλια Γοράκη είναι εδώ για να μας κάνει τη ζωή λίγο καλύτερη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που βλέπω τη Τζούλια, γιατί είναι η χαρά της ζωής, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη κατά τη γνώμη μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ τη φορά και είναι κρίμα που την έχουμε βάλει εκεί μέσα. Τι να την κάνουμε, την βάλουμε πάνω. Θα μπορούσε. Είναι από αυτές που θα μπορούσε. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, σήμερα θα πει για κάτι μα που είναι και ένα θετικό άνθρωπο. Πάντα λες κάτι καλό. Μια συμβουλή, δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Και στις φιλοφρονήσεις πάντα ένιωθα άσχημα, αλλά το τελευταίο καιρό το έχουμε αλλάξει και λέμε απλά ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε το θέμα του ύπνου. Μπράβο. Θέλουμε να μας πεις 4-5 πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε το βράδυ. Για να, κοιμόμαστε κανονικά. Ωραία. Και να ξυπνάμε καλύτερα. Και να ξυπνάμε και καλύτερα. Γιατί ο ύπνος θα μας φέρει και τον ξύπνιο. Άρα. Τι κάνουμε λοιπόν. Έγινε μία μελέτη του Dr. Singer στο UCLA στην Αμερική. Και είναι καλό να τη δείτε όλοι, είναι προσβάσιμη, για να δούμε τι μας κάνει το κινητό το βράδυ πριν τον ύπνο. Είναι κακό, φοβερό. Προφανώς, όχι μόνο κακό. Παράγει, το μυαλό παίρνει σήμα επειδή υπάρχει φωτεινότητα, ότι αυτή τη στιγμή δεν παράγω μελατονίνη. Άρα δεν κοιμάμαι. Οπότε πρώτος κανόνας, μισή ώρα πριν το κινητό για να μην πω μία μακριά. Αν δυνατόν έξω και από το δωμάτιο. Ναι, εγώ κοιτώ. Πρώτη κίνηση. Και το κλείνω και έξω από το δωμάτιο. Δεύτερη πολύ καλή κίνηση, βλέπω σαν θεραπεία και όχι για να δω μία ταινία κωμωδία. Ένα ψάρι που το λένε Γουάντα, τα Friends που τρελαίνομαι. Ναι, όλοι μαζί. Βάζουμε το κομμάτι που μας αρέσει. Δώσ' μας ένα κατάλογο πολιτικά. Θα σας δώσω εγώ. Τι βλέπω εγώ. Βλέπεις κι εσύ. Εγώ παλιότερα ή διάβαζα ένα βιβλίο, ανάλογα αν έχω ένα καλό βιβλίο, ή θα δω πάντα ένα-δύο επεισόδια για να ξελαπικάρει το μυαλό μου και να φύγει. Λοιπόν, ξεκινάω. Friends, Big Bang Theory, εγώ. Modern Family, και τώρα ανακάλυψα το καλύτερο. Golden Girls. Αυτό πρέπει να είσαι δεκαετία του 80 για να το καταλάβεις. Τρελαίνομαι. Έχω 5 κύκλους τώρα. Επειδή με αυτά δεν μένω εγώ, όταν κάτι είναι ελαφρύ, δεν με κοιμίζει. Με κρατάει ξύπνια. Έτσι την είχα πατήσει μια φορά, παιδιά. Όχι, εγώ δεν το βλέπω για να κοιμηθώ. Εγώ για να κοιμηθώ θέλω να κοιμηθώ μαζί. Κλείς τα μάτια σου κοιμηθείς. Αυτό δεν σε κοιμήσει, τι είναι υπνοτικό. Πώς δεν κοιμάμαι το Θανάση. Δεν είναι. Αν θες να δεις μια ταινία, μην τη δεις. Τέλος πάντων, την ταινία τρόμου, λίγο πριν τον ύπνο. Μην δεις κάτι. Το ασυνείδητο ταραχεύεται, δεν πρέπει. Ναι. Είναι σταντόν. Και την ταινία δεν τη βλέπεις απαραίτητα για να κοιμηθείς, να σε ενιστάξεις. Τη βλέπεις λίγο για να μπεις σε αυτή τη θετική να κατάσταση, να αποκλιμακώσεις τη μέρα σου. Ναι, δηλαδή. Άμα βλέπω το lock-up, φεύγει σκέψη από το δικό μου πρόβλημα. Πώς θα λυνήσουμε τη φυλακή. Πάει, αλλά το κοιμάσαι και με το πρόβλημα της φυλακής. Ναι, το ακολουθείς και το. Αλλά το βλέπω και στον ύπνο. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα βήματα. Αφήνουμε το κινητό, να γίνουμε συγκεκριμένοι πρώτα. Ναι. Δεύτερον, βάζουμε να δούμε μία ταινία. Αν δεν θέλουμε να δούμε ταινία για κάποιο αλφαβητά λόγο, έχουμε ένα βιβλίο. Τρίτο πολύ βασικό πλέον, αφού κλείσω τα φώτα μου και είμαι σε φάση ύπνου, βάζω το Πυθαγόρα στη ζωή μου. Πυθαγόρας. Τι έκανα, τι δεν έκανα, τι θα μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Οπότε το βάζεις σαν σπόρο στην άλλη μέρα. Όχι ενοχικά, εντάξει, Θανάση, το έκανες, πάμε να το κάνουμε αύριο. Δεν με δικάζω, με τακτοποιώ. Και κάτι που το έχουμε ξεχάσει, που το κάναμε παιδάκια και είναι πάρα πολύ γλυκό, προσεύχομαι. Είτε είμαι πιστός, είτε πιστεύω στο Βούδα, είτε είμαι. Δεν έχει να κάνει αυτό με θρησκευτικό κομμάτι. Έχει να κάνει ενεργοποιώ την πίστη μου στα πράγματα. Και το επόμενο πρωί που είναι το σημαντικό, όταν ξυπνήσω, δεν πετάγομαι σαν τρελός από το κρεβάτι. Δηλαδή, αν έχω να κάνω δουλειές, να ετοιμάσω το παιδί μου να πάει στο σχολείο, δεν ξυπνάω 7 ακριβώς. Ξυπνάω 7 παρατέταρτο. Αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό το τέταρτο που λέμε πω θα χάσω ύπνο, θα χάσεις ύπνο, αλλά θα οικοδομήσεις όλη την υπόλοιπη μέρα σου. Εκείνη την ώρα λοιπόν, ανοίγεις τα μάτια, καλωσορίζεις την νέα μέρα, λες Θεέ μου, είμαι ξύπνησα υγιής. Καθόλου αυτονόητο. Ναι, όλοι φυσικά, θεωρούμε φυσικά. Ότι είναι αυτονόητο. Και πεταγόμαστε και είμαστε μουτζούφλιδες και λέμε πάμε στη δουλειά, θα δούμε πάλι αυτούς. Όχι, όχι, λες, ζω. Να σου πω κάτι, εσύ, επειδή δεν έχεις κάποια υποχρέωση το πρωί που θα σε πετάξει, όχι, όπως καλύτε, ας πούμε, ένα παιδί που πρέπει να τον δεις στα σχολείο για να μην αργήσει. Εγώ κάνω κάτι έχεις άλλο. Έχεις το χρόνο. Κάνω κάτι άλλο. Κάτι που είχα διαβάσει ότι κάνει και η Όπρα, ότι είναι ωραίο για 5 λεπτά τη ημέρα, σου λέω ένα τέταρτο, να είσαι ξυπόλυτο στο έδαφο. Για τη γύρωση. Και λίγο, λένε ότι όταν λες. Όταν λες λέξεις ευγνωμοσύνης, είδε ο εγκέφαλος παράγει σερωτονίνη. Βέβαια. Πρακτικά. Όπως είπε και η Όπρα, δημιουργεί καλές σκέψεις αυτή τη χαρά, την αίσθηση της χαράς. Δεν σηκώνεσαι από το κρεβάτι σε πανικό. Αυτό είναι. Έχεις οραματιστεί κάτι καλό, έχεις λίγο αναπνεύσει
και λες πάμε να ζήσουμε ωραία τη μέρα μας. Τζούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα βοηθάει όλο αυτό και ξέρεις να το λέμε και κάθε εβδομάδα. Και ξέρεις τι, ο καθένας παίρνει και ένα κομμάτι που του αρέσει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά μπορεί λίγο να έχει μια ησυχία ένα λεπτάκι πριν κοιμηθεί, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα. Και την ποιότητα της ζωής σου αλλάζει και την ποιότητα του ύπνου σου. Εγώ το έχω δει σαν αποτέλεσμα δηλαδή. Και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, μόνο αυτό να έχουμε. Να τον αγαπήσουμε πολύ. Αυτό αλλάζει πολλά πράγματα, κάθε μέρα και περισσότερο.